Όμως Αλέξη Σαββόπουλο, καλή χρονιά Αλέξη. Χαίρετε. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Κανόνες την πορεία σου, είσαι ο πρώτος ρεπόρτερ που βγαίνει στην εκπομπή, έτσι. Για την νέα χρονιά, οπότε σε σένα θα πες το ανάθεμα, αν πάμε καλά. Πες κάτι καλό. Αντί να πει μην ανησυχείτε με γουρνείς, λέει βάρης ο κλήρος. Δηλαδή, ήθελα να το αποδέχεται ότι... Για πες. Δεν θα το λέω. Το Φετφατζίδη δεν ξέρω αν είναι, γιατί αυτόν θα ανακοινώσω. Ωραία. Μια χαρά είναι ο Φετφατζίδης, ρε φίλε, και φίλος μου. Ναι, δεύτερη επιστροφή στον Άρη, έδρα πετυχημένο το πρώτο πέρασμα, είχε κάνει σπουδαία... Ριστάρτ ουσιαστικά. Ναι, στα 33 του πλέον δεν βρήκε πολύ χρόνο εσχάτως το ΑΠΟΕΛ, έμεινε ελεύθερος και συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη για τον επόμενο 1,5 χρόνο. Είναι η δεύτερη προσθήκη μετά από αυτή του Ρόζ και αυτή είναι άρωμα από το παρελθόν. Σχεδόν ταυτόχρονα είχαν έρθει οι δύο ποδοσφαιριστές το 2019. Αυτό το Φετφατζίδης κάθεσε μέχρι το καλοκαίρι του 20, μετά συνέχισε στο Κατάρ, πήγε διαδοχικά σε Αλ Κορ και Αλ Σαλίγια, επέστρεψε στην Ευρώπη για την Σπέτσια και το Σεπτέμβριο ήταν για λίγους μήνες στο ΑΠΟΕΛ. Ξεκίνησε καλά, ήταν βασικός, άλλαξε προπονητή, δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχής και τελικά αποφάσισε να μείνει ελεύθερος και έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια παίζει την ίδια θέση που παίζει και ο Σουλεϊμάνος στα δεξιά της επίθεσης, δύο παίκτες με πανομοιότυπα χαρακτηριστικά, αλλά όπως και να έχει ένας παίκτης με φοβερές εμπειρίες, παραστάσεις, game changer που έχουμε συνηθίσει να λέμε εσχάτως, σίγουρα θα δώσει με την ποιότητά του λύσεις μεσοεπιθετικά στον Άκη Μάντζιο. Πλέον περιμένουμε να δούμε πότε θα έρθει για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει και να τεθεί στη διάθεση του Άκη Μάντζιο. Τι άλλο ψάχνουμε σαν Άρης? Και τα ψάχνει σίγουρα, Σταύρο, με έναν δεύτερο φόρ, γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει να παίζει με μοναδικό φόρ των μωρών, όσο καλός και αν είναι ο Ισπανός. Έναν αριστερό γουίνγκερ και έναν αριστερό μπακ. Ο Άρης γενικότερα αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες, γιατί προσπαθεί να δανειστεί ποδοσφαιριστές αυτό το διάστημα και οι ομάδες όσο συνεχίζουν να έχουν υποχρεώσεις και μέσα στις γιορτές από πρωταθλήματα όπως η Ισπανία, γιατί και συνήθως από εκεί ψάχνει ο Άρης ποδοσφαιριστές, δεν είναι εύκολο να δανείσουν ποδοσφαιριστές και έχει πέσει έτσι σε τείχο σε αρκετές περιπτώσεις. Έχει μία-δύο περιπτώσεις έτσι τώρα που τις κοιτάζει, κυρίως για την αριστερή πλευρά. Περιμένουμε να δούμε το επόμενο διάστημα που θα καθίσει η Μπίλια. Πάντως αυτό για του Τζέρεμι Σαρμιέντο της Μπράιτον δεν φαίνεται να προχωράει. Η Μπράιτον από ό,τι φαίνεται πιθανότατα θα τον δανείσει στην Ήψιτς και όχι στον Άρη για το επόμενο εξάμεινο. Είναι και επιλογή του παιδιού μωρά να θέλει να μείνει στην Αγγλία. Έχουν και καλές σχέσεις από ό,τι ξέρω, πάντως με δύο ομάδες, και η Μπράιτον με την Ήψιτς και επειδή πάει και για την άνοδο Ήψιτς. Θα τον δανείσει εκεί το επόμενο χωρίς ότι το συμβόλαιο που θα πάρει αν ανέβουνε είναι πολύ μεγάλο για τα δεδομένα της Brighton αλλά και της Ipswich. Και όχι μόνο αυτό μόλις, να σου πω κάτι. Λίγο θέλεις να παίζει και η ομάδα το ίδιο στυλ και να έχει ίδιες παραστάσεις, έτσι ώστε αν όντως τον υπολογίζεις τον παίκτη που δανείζεις να σου έρθει και να μην έχει πάει κάπου που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, να έχει δοκιμαστεί στις συνθήκες που το θες και εσύ. Okay. Το θέμα είναι τι οψιόν αγοράς θα βάλουμε. Τώρα εκεί θα κρυφτεί. Λέγεται μεγάλη, αδελφέ. Λέγεται μεγάλη. Καλά, ναι. Εντάξει. Λογικό είναι γιατί είναι ένα σπουδαίο ταλέντο. Εντάξει, με αυτά τα νούμερα δεν μπορεί να παίξει ο Άρης. Ο Άρης προσπάθησε, έκανε ό,τι μπορούσε για να τον πάρει δανεικό με κάποια οψιόν αγοράς ακόμη και με καταστώσεις ιδιοκτησίας. Δεν τα κατάφερε. Θα στραφεί σε άλλες περιπτώσεις. Ωραία. Έγινε, Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Χαίρετε. Καλώς τον Μπρούνο.